μισείς. Κορίτσια είμαστε εδώ, ρε. Κορίτσια. Παουτσάκια είστε. Ετών. Ετών. 21. Εντάξει. Παιδάκι. Εντάξει. 16 σε κόβω εγώ. Λοιπόν, λέγε. Όχι, δεν είμαι τόσο. Ιδέα δεν έχουμε από ποδόσφαιρα, αλλά σας βλέπουμε και έχουμε πάθει. Εσύ που είσαι καλέ, κρεμασμένο το παράθυρο και ακούγεσαι. Άσες να μιλήσουν, να μην φάμε καμιά μήνυση. Έλα, ακούς. Σ' ακούμε, κοριτσάκι. Έλα, έχουμε πάθει την πλάκα μας, δηλαδή εσύ ο μεσαίος εκεί στη μέση. Αστέρια είστε. Εσύ ο μεσαίος στη μέση. Εμένα λέει στη μέση. Το καταλάβαμε. Να κάνω μια ερώτηση Δεσποινή. Εσύ ο μεσαίος στη μέση. Εγώ ο μεσαίος στη μέση. Παρθένα είστε. Όχι, όχι, όχι. Α, λέω μήπως δεν πήγατε με άντρα και με βλέπετε εμένα στη μέση. Εντάξει, ναι. Η τρέλα πάει στα βουνά. Η τρέλα. Τι ομάδα είσαι. Εγώ. Αυτή που χάνει. Άρης. Εγώ είμαι ΑΕΚ. Είσαι ΑΕΚ. ΑΕΚ, ΑΕΚ, ΑΕΚ. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ, παιδιά, είμαι ΠΑΟΚ. Όλες γυναίκες είστε εκεί. Καλά, άντρες δεν έχετε εκεί πέρα. Οι άντρες σας πού είναι, οι φίλοι σας. Σπίτια τους, δεν μας νοιάζει. Δεν ασχολούμαστε. Φοιτήτριες είστε. Γι' αυτό ασχολείστε με εκπομπές. Φοιτήτριες. Ναι, Θεσσαλονίκη. Τι σπουδάζετε. Αισθητική. Εγώ αισθητική. Από πού είσαι εσύ. Από εκεί που Βέρεια, είναι. Βέρεια. Βέρεια. Η άλλη από μέσα που φοράζει. Βέρεια και αυτή. Άλλες βεριώτησες είστε. Μάλιστα. Τα άμα ήσασταν πιο μεγάλες, περιπτέρας πόσο είσαι. Εγώ είμαι... 35. 34. Εσύ είσαι μια χαρά. Εγώ είμαι μια χαρά. Πόσο χρόνο είσαι. Η μοιοπία έχεις. Μια χαρά. Καλά μωρί, 21 χρονών εμένα βλέπεις μια χαρά. Κάτσε ρε, η φαρακρή είναι ωραία στο κρεβάτι. Φαρακρή στο κρεβάτι είναι ωραία, αλλά μέχρι να σε πάω στο κρεβάτι πρέπει να είναι. Ναι, αλλά ξέρεις τι κάνω στο κρεβάτι, φαρακρή. Τι κάνω, δεν αφήνουνε μουσική και γυρνάνε ανάποδα για να πατάνε φρένο. Ναι. Στο μαξιλάρι. Τι κάνω, εγώ κάθε φορά. Άσε, μέχρι να το πιάσει εσύ αυτό. Δεν μου λες. Ρε, ο μεσαίος είναι φαλακρός στο κεφάλι και εμείς οι δύο ακριανοί είμαστε φαλακροί στο. Είναι ωραιότεροι, οι δύο φίλοι είναι ωραιότεροι. Εγώ ούτως ή άλλως δεν είμαι ωραίος. Εγώ είμαι ταμένος, ξεχάστε. Εμένα στο άλλο μου αρέσει η τρίχα. Σ' αρέσει? Η τρίχα. Πολύ τρίχα στο άλλο. Θέλεις να έχεις πολύ τρίχα. Τότε πώς βλέπεις τη δική μου εκπομπή αφού σου αρέσει πολύ τρίχα. Το κεφάλι δεν μου αρέσει τρίχα, κάτω μου αρέσει. Α, θες τα κάτω. Δεν μπορώ να στα δείξω γιατί όσο ακατάλληλα είναι. Στα πόδια εννοείς. Α, εννοείς τα πόδια. Εντάξει. Εντάξει, ναι, στα πόδια. Για σήκω λίγο να σε δούμε. Τι είπατε? Σήκω λίγο, σήκω. Σηκωμένος είναι. Κοίταξε. άμα σηκωθώ, θα βγάλω κιόλας και δεν κάνω. Εγώ έτσι που τον κόβω τώρα σηκωμένος. Απαγορεύεται. Έχουμε κι άλλους δύο γόηδες, οι οποίοι είναι αργιανοί, δεν έρχονται τώρα τελευταία. Ο ένας είναι πάρα πολύ μεγάλος γόης, αλλά επειδή μάλωσε με το φίλο το τρέχει, αν δεις αυτόν, θα σου φύγει το κόλλημα μαζί μου. Άλλο τον καραφλό, Ποιος? Τον άλλον τον καραφλό. Άλλος καραφλός δεν είναι. Α, ο Ασλαμάς είναι ο άλλος. Όχι, όχι αυτός. Σήμερα, γιατί... Να σου γνωρίσω. Να σου γνωρίσουμε τον Ασλαμά. Να σου γνωρίσουμε τον Ασλαμά που είναι και ελεύθερος να κάνεις κάτι. Πόσο χρόνο είναι. Πες και πόσο χρόνο είναι. Πόσο, όσο φαίνεται είναι. Α, μπράβο, 36. Έτσι. Εντάξει, δεν πειράζει. Να σου πω. Ναι. Είχα εγώ ένα γκόμενο που ήταν φανατικός ΠΑΟΚ. Καλέ, εσύ πόσο χρόνο είσαι, εσύ, καλέ. Πόσο θα κάνει. 13, 16. Όχι, βρε, εγώ είμαι 19. Γιατί με μπαταρίες δουλεύεις και για πες τι έκανε ο γκόμενος, άστινα, ναι. Ήταν φανατικός ΠΑΟΚ. Βρισκόμασταν, με έδειχνε το μποξεράκι μου. Κοίτα μποξεράκι ΠΑΟΚ. Κοίτα καπέλο ΠΑΟΚ. με είχε πρίξει. Και εγώ από τότε έγινα ΑΕΚ. Δεν μου λες, το εργαλείο του δούλευε καλά. Δούλευε, ναι. Τότε τι σε νοιάζει το μποξεράκι, τι έγραφε. Κλείσε τη γραμμή. Με είχε πρίξει με το ΠΑΟΚ. Τι να σε κάνω, εντάξει. Αφού δεν σε έπρεξε με τίποτα άλλο. Άντε, ύπνο, άντε. Άντε, τα καλά κορίτσια ύπνο. Σφινάκι και ύπνο, άντε. Γεια χαρά. Στο καλό. Γιατί τώρα αυτά. Για να είναι ανεξάρτητος ο ΠΑΟΚ, πρέπει αυτά τα παγωμένα που έχει και στο ψυγείο να τα κάνει μηδέν. Κατάλαβες. Αλλά αυτά επειδή το. Αλλά αυτά επειδή ο ΠΑΟΚ είναι ισχυρός σε κόσμο και οντότητα, θα του τα έχουν για γάλα 2-3 χρόνια, τον έχουν τέταρτο. Άμα πα κόσμο και φάει τρώει μια μπάτσα, κάτσε εκεί θα του λένε. Και αυτοί θα λένε ΠΑΟΚ και με δεν πληρώνω. Κατάλαβες τι γίνεται. Πριν δύο χρόνια ο φίλος μας ο Κώστας, ναι. Ξέρεις τι έλεγε. Τι έλεγε, ρε. Πώς θέλετε να σας βύσει τα χρέη η πολιτεία όταν πάτε στο συλλαλητήριο, ξέρω εγώ, 7.000 κόσμος. Ναι. Μην αντιδράσεις, περίμενα. Ούτε να αντιδράω, ναι. Τώρα που έχουμε 20.000 διαρκείας και φέτος 21, ξέρω εγώ, ναι. Και κάθε Κυριακή το γήπεδο είναι γεμάτο. Ναι. Τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πάρα από την τέταρτη θέση να πεις. Θα σε βγάζει μια Εγνατία ασφαλιστική. Άσε θα σε βγάζει να πούμε. Θα σου λέει κάτσε εκεί τώρα. Κάτσε εκεί τώρα θα σου λέει. Στην τέταρτη θέση.
Κάτσε πίσω, κάτσε, θα σου λέει. Πριν δύο χρόνια, έτσι, που είχα διοίκηση, ξέρω εγώ άλλη. Mm. Και είχα κάποια διαρκεία. Και τώρα που έχω άλλη διοίκηση και έχω 20.000 διαρκεία. Άλλο λέω. Δεν σημαίνει κάτι αυτό για την πολιτεία. Σημαίνει για την πολιτεία. Ότι πρέπει να δώσει βάση. Όταν εγώ. Ότι όμως... πρέπει να βοηθήσει και τον ΠΑΟΚ όπως βοήθησε άλλες ομάδες. Σου πω κάτι. Τύπου Ολυμπιακού. Όταν βλέπει πολιτεία. Τύπου Νέο Πανιωνίου. Θα απαντήσω. Όταν λοιπόν η πολιτεία βλέπει να κάνει. Θα σου πω τώρα. Ναι, αλλά εγώ ξέρεις που έμεινα ικανοποιημένος. Τώρα δεν θυμόσετε. Δεν θυμόσετε. Εγώ είμαι ικανοποιημένος που διάβασα στο πρώτο σέλιδο ότι για τα 827.000 ευρώ ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ, κύριος Παγώνης, λέει να μην ανησυχείτε. Να μην ανησυχείτε, λέει. Κατάλαβε. Λέει ο Παγώνης ο μεγαλομέτωχος. Μην ανησυχείτε, λέει. Όλα με λιγάλα. Παγώνης. Λοιπόν. Τελειώσαμε. Βαράνε άσχημα για να μην ανησυχείτε. Λέγε. Ξέρεις γιατί είπε να μην ανησυχείτε. Ο Παγώνης το είπε. Ναι, τι το είπε, ρε παιδιά. Δεν παρέσατε. Ο Παγώνης το είπε ως μικρομέτωχος του ΠΑΟΚ. Ως μεγαλομέτωχος. Ο Παγώνης το είπε ως μικρομέτωχος του ΠΑΟΚ και ως γνώστης της τότε εποχής μέσω του κύριου Γουμαρίου. Και θέλω η ΠΑΕ μου με πρόεδρο τον κύριο Ζαγοράκη αυτό να το τηρήσει. Να, αν αυτό υπάρχει και είναι αλήθεια, ναι. Γιατί εγώ ξέρω ότι ο συμβαλόμενος στη διαφήμιση πληρώνει. Δεν μπορεί να χρωστάω στην εταιρεία η οποία διαφημίστηκε σε μένα ή δεν έπαιξα τις διαφημίσεις που πεζόταν επηγούμενο όλες τις διαφημίσεις της ασφαλιστικής. Πρέπει να γίνει μήνυση και να ψαχθεί το θέμα. Μόνο η ΕΝΕΔ, αν δεν απαντώ. ΕΙΡΤ και η ΕΝΕΔ υπήρχαν δύο. Η ΕΙΡΤ και η ΕΝΕΔ. Ήταν μόνο η ΕΙΡΤ. Όχι, ήταν και η ΕΝΕΔ. Το ενόπλο δυνάμεων, ήταν χούντα τότε, βέβαια. Ήταν χρόνια φοβερά. Ήταν ελευθερία λόγου, υπήρχε όπως τώρα, βέβαια. Τότε, ας πούμε, όταν μιλούσες, σε πλακώναν στο ξύλο. Τώρα έτσι και μιλάς, σε γράφουν στα παπάρια τους. Δεν υπάρχει διαφορετική κατάσταση. Τώρα τον Παραδεισόπουλο. Ναι, λες. Τώρα τον Παραδεισόπουλο. Πάντως είναι τρομερό πέρα από την πλάκα. Πέρα από την πλάκα είναι τρομερό για τον Άρη να περάσουν 39 χρόνια και να μην πάρει τίτλο. Αυτό μιλάω και για τον Άρη και για τον Ηρακλή. Είναι δύο πάρα πολύ άσχημα. Ο Ηρακλής πήρε το 76 το τελευταίο του τίτλο. Ο Άρης είχε την ευτυχία να περάσει τη δεκαετία του 80 η μόδα του μπάσκετ. Όταν λέω μόδα εννοώ ότι η Αφάν Καντέ της Θεσσαλονίκης, η καταρχήν η πλούσιοι, η μεγαλοαστή της εποχής που ήταν αρκετή τότε, είχε πολλούς μεγαλοαστούς με τις βιοτεχνίες, με τους βιοτέχνες να... Τώρα υπάρχουν λίγοι μεγαλοαστοί και αυτό είναι καλό για μένα. Δεν μπορεί ο Ισακιόμενη να είμαστε όλοι, έτσι δεν είναι. Καλό θα ήταν να υπάρχει ισότητα. Όχι, εντάξει. Να υπάρχουν κοινωνικές τάξεις. Πολλοί χάσανε τα λεφτά τους σε καζίνα. Είδα λίγο τη ρίση στο πουλί τους και παρατήσαν τις γυναίκες τους για κάτι νεότερη. Εδώ έτσι όπως πάει και πάει να γίνει δηλαδή πλούσιοι και φτωχοί ξανά. Έτσι. Δηλαδή ο ένας πάει να παίρνει 30.000 ευρώ το μήνα και άλλος να ζει με 400 ευρώ. Όχι, όχι. Εγώ νομίζω ότι διατηρείται η μεγαλοαστή, υπάρχουν μεγαλοαστοί και πρέπει να διατηρηθούν. Υπάρχουν και αυτοί. Πρέπει να διατηρηθούν, αλλά 60% από εκεί για τις εκλογές. Αυτό ήταν ένα μήνυμα καλό να πούμε. Πέρα από αυτό, κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου πέρα από την πλάκα που κάνουμε πολλές φορές. Αυτό είναι σοβαρό. Άθιχαμα! Συχαμένε! Έρε σκηνοθέτη τη κουλτούρα, φοβερό. Ένα μεγάλο μπαμπάκι. Φανταστική δουλειά, φανταστικό παιδί. Κοίταξε, αυτοί όλοι εδώ έχουν μεγάλο κέφι και ταλέντο, αλλά δεν υπάρχει σάλιο. Έτσι ώστε δεν υπάρχει, όχι ρε, στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει σάλιο. Είναι μια πόλη δεξιού, πόλη εκεί πέρα. Τους κάνουν έρωτα εκεί πέρα οι πολιτικοί. Βγάζουν 80% Νέα Δημοκρατία. Στο Δήμο να μου δεν γίνεται τίποτα, 80% βγάζουν δήμαρχο. Απίστευτα πράγματα γίνεται. Είναι ευχαριστημένοι. Είναι μια πόλη της συντήρησης, μια πόλη να πούμε, η οποία συμβιβάζεται με τη μετριότητα. Το καλλιτεχνικό πνεύμα πάει κατά διάολο, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά είναι πάνω απ' όλα μια πόλη ασπρόμαυρη. Το καημό εκεί δεν έχει. Πόλη ασπρόμαυρη. Αυτό είναι ο καημό. Άντε πάλι. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, πρέπει και σε κάτι να πιστεύουμε, σε κάτι να ασχολούμαστε. Αλλιώς, άμα τα πάρουμε σοβαρά, θα πάμε στο 12ωρο εδώ πέρα και θα πιδείξουμε. Άλλο λέω εγώ. Θα πιδείξουμε να τελειώσουμε. Ότι υπάρχουν παιδιά με ταλέντο τα οποία πάνε στράφη στην πόλη. Δηλαδή πρέπει να φύγουν κάπου αλλού ή πρέπει να έχουν. Σίγουρα η καλή δουλειά κάποια στιγμή πρέπει να αναγνωρίζεται και να πληρώνεται. Όχι μόνο με ηθική αμοιβή. Α, ναι, η αμοιβή ηθική δεν υπάρχει. Πού να μιλήσω εγώ τώρα. Δεν κουλάω. Και είμαι και γάβρος και θα με κλάψει ο φίλος μου το τραγί. Είσαι εσύ. Μη. Γάβρος είσαι. Εντάξει, ναι. Φιλαράκι σου παλιό. Ναι, ρε, παλιό φιλαράκι. Παλιό φιλαράκι. Παλιά κουμπαριά, περσινή, προπέρσινη. Έλα. Από πού είσαι, ρε.
Από το Ρόγκαστο. Ωραίο. Από το Ρόγκαστο και είσαι και γάβρο. Ναι, δεν σε πειράζει, ρε. Αυτοί υπάρχουν. Κάτσε, ρε. Καλά. Για λέγε, πε. Τι να πω, λέω να πω. Για πες. Θα με κράξει. Πε πρόσεχε όμω τι θα πει. Γιατί θα με βαρέσει. Όχι, δεν σε βαρέσω, θα σε απαντήσω καταλήλω. Λέγε, γάβρε. Καταρχήν να πω για τον Πάουκ, γιατί οι μεγάλε ομάδε. Εγώ είμαι γάβρο, αλλά και τον Πάουκ τον παραδέχω. Κατάλαβε ότι έχουμε κόσμο, έχουμε κοινά. Καλά το πα. Καφρίλα. Κοινού φίλου έχετε. Καφρίλα. Κοινού φίλου. Άμα θα σε την δώσω, θα σε γκρεμίσω. Κοινού